δει κανείς από εμάς που είχαμε ασκήσει κριτική σε αυτή τη συμφωνία, δεν είχε πιστέψει ότι δήθεν είχε λυθεί το πρόβλημα. Παρουσιάστηκε μια παραπλανητική θέση ότι με αυτή τη συμφωνία τα χαλίνουμε το πρόβλημα και κλείνουμε και ένα μέτωπο στα βόρεια σύνορά μας για να μπορέσουμε να ασχοληθούμε αποκλειστικά με το κύριο πρόβλημα που είναι η Τουρκία. Αυτή ήταν η προπαγάνδα η οποία έγινε και στην ουσία ήταν πολύ παραπλανητική, γιατί η υποτιθέμενη λύση δεν μπορούσε να είναι γεγονός, γιατί ακριβώς από τη στιγμή ποια είναι η ουσία του προβλήματος. Η ουσία του προβλήματος, πέρα από όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν προηγουμένως με τον φίλο τον Αδαλή, είναι σε ό,τι αφορά το ίδιο το πρόβλημα και την ιστορική του αναδρομή, είναι ότι διεκδικούν με μια ιστορική πλαστογραφία μια ταυτότητα που τους ανήκει. Και αυτό το πράγμα έχει καλλιεργηθεί σε ένα λαό εκεί πέρα, επιγενές, και είναι ένα πρόβλημα. Λοιπόν, αυτό αντί εμείς σε καμία περίπτωση η ελληνική πλευρά δεν μπορεί να έρθει 70 χρόνια μετά το θάνατο του Τίτου και να επικυρώσει αυτή την ιστορική πλαστογραφία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Δηλαδή η ελληνική θέση δεν μπορούσε να δεχθεί λύση βασισμένη πάνω σε αυτό το μύθευμα. Από τη στιγμή που έρχεσαι και δέχεσαι αυτό το μύθευμα ως βάση για λύση και δίνεις όνομα, γλώσσα και ταυτότητα μακεδονική, αυτό δηλαδή που διεκδικούν με την ιστορική πλαστογραφία, πώς θα λύσεις το πρόβλημα? Δηλαδή αντίθετα δημιουργείς βάζεις μία ανάρκη στο μέλλον, γιατί αυτοί δεν θα πάψουν να συνεχίζουν την ίδια προπαγάνδα στα σχολεία τους, στον τύπο, παντού στην, και βεβαίως όταν λέμε, όταν αναπτύσσουν μια τέτοια ιδεολογία, η ιδεολογία αυτή έχει αλυτρωτικά συσσαγωγικά χαρακτηριστικά. Σου λέει να ο σημερινός ο πρόεδρος του Βέμερο πριν 2-3 μήνες έκανε δήλωση ότι η πρωτεύουσα μας είναι η Θεσσαλονίκη. Ο ίδιος ο συμβιβαστικός και μετριοπαθής Ζάεφ πριν τις εκλογές, για να ξεμπροστιάσει και τους άλλους, είπε ότι η Μακεδονία είναι μία και η Μακεδονία είμαστε εμείς. Δηλαδή εδώ που τα λέμε, αυτό που λέει ο λαός, ήρθαν τα άγρια να διώξω τα ήμερα, περί αυτού πρόκειται. Όταν λοιπόν βασίζεις μια λύση πάνω σε τέτοια βάση, είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει πρόβλημα. Και το πρόβλημα είναι οι προεκτάσεις που έχει λόγω της στρατηγικής θέσης των Σκοπίων στα Βαλκάνια. Δηλαδή τα Βαλκάνια είναι μια περιοχή η οποία προσφέρεται για την ανάπτυξη ηγεμονικών σχεδίων από την εκάστοτε ηγεμονική δύναμη. Τώρα παράδειγμα θέλουν οι Αμερικανοί να διώξουν τους Ρώσους από τα Βαλκάνια και δίνουν μεγάλη σημασία στη γεωπολιτική αναδιάρθρωση των Βαλκανίων, ούτως ώστε με την αναδιάρθρωση αυτή να δημιουργήσουν μια νέα γεωπολιτική τάξη στα Βαλκάνια και να διώξουν τους Ρώσους από τα Βαλκάνια. Πριν όμως και τους Αμερικανούς, ο ίδιος ο Χίτλερ, το είπαμε και την άλλη φορά, το 1944, ενώ κατέρευε ήδη το Ράιχ, έδινε εντολές στον πρέσβη του στη Ιουγκοσλαβία να προχωρήσουν γρήγορα στην ανακήρυξη μακεδονικού κράτους. Γιατί οι μεγάλες δυνάμεις, χρησιμοποιώντας ένα κρατήδιο εγκάθετο, μπορούν να παίξουν παιχνίδια στα Βαλκάνια. Αυτό είναι το παιχνίδι που παίζεται με τα Βαλκάνια, και γύρω από αυτό περιστρέφονται βεβαίως και σχέδια της νέας τάξης παγκόσμια και περιφερειακά οικονομικά συμφέροντα, επιδιώξεις των επιμέρους χωρών, παλαιές εθνικές διεκδικήσεις διαφόρων χωρών. Δηλαδή εδώ με τη λύση σε εισαγωγικά που δόθηκε, πιθανόν μας εμπλέξουν πάλι σε προβλήματα με τη Βουλγαρία. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε την ιστορία του λεγόμενου Μακεδονικού. Το Μακεδονικό στην αρχή του είχε ως επίκεντρο τη Βουλγαρία, δεν είχε τον Τίτο. Αργότερα, όταν ο Δημητρόφ βρέθηκε σε αδύναμη θέση λόγω της συμμαχίας της Βουλγαρίας με τον Χίτλερ και την ήττα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο,
Τότε λοιπόν ο Τίτο βρέθηκε σε ισχυρότερη θέση και λόγω του ρόλου που έπαιζε στην κομμουνιστική διεθνή και πήρε αυτός πια την πρωτοβουλία στο μακεδονικό και του έδωσε μια νέα διάσταση, δημιουργώντας μια νέα θεωρία ότι εδώ οι Μακεδόνες δεν είναι ούτε Έλληνες ούτε Βούλγαροι ούτε βεβαίως Σέρβοι, είναι ένα ιδιαίτερο έθνος και φτιάξε όλο αυτό το παραμύθι ότι είναι δίθεν οι διάδοχοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου και ότι οι Μακεδόνες δεν ήταν Έλληνες και κατασκεύασα μια δίθεν μακεδονική γλώσσα και όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, αυτό το παραμύθι πήρε μια οξύτητα μεγάλη μετά το θάνατο του Τίτο και τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας, γιατί τότε είχε τεθεί το θέμα επιτάπητος αναγνωρίσεως, διεθνούς αναγνωρίσεως ως ανεξάρτητο κράτος στο Σκοπείο. Και τέθη το θέμα αμέσως με ποιο όνομα θα ονομαστεί, γιατί ονομαζόταν και προηγουμένως Μακεδονία, αλλά επειδή ακριβώς ήταν μέλος της Ομοσπονδίας της Ιουγκοσλαβικής και τις διεθνείς σχέσεις της είχε η Ομοσπονδία, δεν ενοχλούσε τόσο πολύ την Ελλάδα. Βεβαίως από την αρχή όταν δημιουργήθηκε η λεγόμενη δημοκρατία της Μακεδονίας στο πλαίσιο της Ιουγκοσλαβικής Ομοσπονδίας, η Ελλάδα διαμαρτυρήθηκε, αλλά πεζόταν τότε το παιχνίδι της διαμάχης μεταξύ Τίτο και Στάλιν και οι Αμερικάνοι πίεσαν την Ελλάδα να μην δημιουργήσει προβλήματα και να υπογράψει μάλιστα και το λεγόμενο Βαλκανικό Σύμφωνο, το οποίο ήταν μια πίσω πόρτα για να βοηθήσει ενδεχομένως τον ΝΑΤΟ, τον Τίτο, σε περίπτωση που γινόταν μια σοβιετική επέμβαση εναντίον της Ιουγκοσλαβίας του Τίτο. Άρα συμβίωσε με αυτό το πρόβλημα η Ελλάδα, πιεζόμενη από τους Αμερικανούς, και γιατί επειδή ήταν εσωτερικό θέμα της Ιουγκοσλαβικής Ομοσπονδίας, δεν ετήθε το θέμα στη διεθνή σκηνή για αναγνώριση διεθνή της δημοκρατίας αυτής ως Μακεδονίας. Όταν όμως διελήθη η Ιουγκοσλαβία, το θέμα αυτό ετέθη πια επιτάπητος. Και εκεί πέρα πια η Ελλάδα στην αρχή το αντιμετώπισε σωστά και ότι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται εμείς να αναγνωρίσουμε ένα τέτοιο κράτος με ένα τέτοιο όνομα. Και είχε τη διεθνή υποστήριξη. Φανταστείτε στη δεκαετία του 90, ο ίδιος ο Φρανσουά Μιτερά, μετά από απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, διάβασε στους δημοσιογράφους την απόφαση και απαντώντας σε δημοσιογράφους είπε ότι ναι, έχουν δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού, αλλά δεν μπορούν το όνομα να πάρουν το όνομα μιας περιοχής της φίλης χώρας Ελλάδος που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αυτή την απάντηση έδωσε ο ίδιος ο Μιτερά. Πολύ ισχυρές θέσεις ήταν οι θέσεις επίσης στην ίδια την Αμερική. Ο Κλίντον είχε υποσχεθεί στην Ομογένεια ότι δεν επρόκειτο να συγκατατεθεί σε όνομα με το οποίο δεν θα συμφωνούσε η ελληνική κυβέρνηση. Και εκεί άρχισαν πια οι γνωστές διαδικασίες και υποχωρήσεις. Το διαβόητο όνομα Φίρουμ. Ναι, τότε το Φίρομ το δέχθηκαν με πρόταση γαλλική τότε στα Ηνωμένα Έθνη, αλλά στην ουσία το είχε δεχθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη τότε. Το είχε δεχθεί, αλλά αυτό ήταν υποτίθεται προσωρινό. Ήταν προσωρινό και δεν δέσμευε την ελληνική πλευρά. Υποτίθεται ότι άφηνε ανοιχτό το πεδίο για διαπραγματεύσεις. Ένα ορόσημο στην ιστορία του λεγόμενου Μακεδονικού είναι η θέση που πήρε ο ίδιος ο ιδρυτής του κράτους, ο Γκλιγόροφ, με συνέντευξη που έδωσε στο Λονδίνο. Και είπε σε αυτή τη συνέντευξη, εμείς είμαστε Σλάβοι, δεν έχουμε καμιά σχέση με τον Αλέξανδρο, ήρθαμε στα Βαλκάνια μετά τον 6ο αιώνα. Αυτά τα είπε έκρυβαν μέχρι προσφάτως τη συνέντευξη αυτή η αντίπαλη του στα Σκόπια, γιατί ακριβώς έλεγε την αλήθεια
την πραγματική αλήθεια και ταυτόχρονα η βάση αυτή ήταν, οι δηλώσεις αυτές ήταν η βάση πάνω στην οποία έπρεπε να αναζητηθεί η λύση. Και η ελληνική πλευρά δεν έπρεπε να πάει πιο πέρα από αυτές τις παραδοχές του ίδιου του Γλυκόροφ. Γιατί έκανε τις παραδοχές αυτές ο Γλυκόροφ? Τις έκανε γιατί τέλος πάντων ήταν και ένας πολιτικός πολύ μεγαλύτερου αναστήματος από τους επόμενους ηγέτες, ο οποίος ήθελε και να αποκαταστήσει τις σχέσεις με την Ελλάδα, αλλά έβλεπε ότι δεν μπορούσε, ιδίως μετά την αλλαγή, την διάλυση της Σοβιετικής Ενώσεως, την αλλαγή του σκηνικού που έγινε σε όλα τα Βαλκάνια, να διατηρηθεί όλο αυτό το μύθευμα, το ιδεολόγημα του Τίτο. Και έβλεπε ότι ρεαλιστικά θα έπρεπε σιγά σιγά να παραδεχθεί αυτή τη νέα ταυτότητα και να περάσει αυτή τη νέα ταυτότητα στο λαό του. Συμπεριφέρθηκε στα statesman, όπως λέμε ο Γλυκόροφ. Αλλά δυστυχώς η ενδοτικότητα της ελληνικής πλευράς υπονόμευσε τη βάση αυτή πάνω στην οποία θα έπρεπε να αναζητηθεί η λύση για το Σκοπιανό. Περάσαμε γρήγορα σύνθετη ονομασία και από τη σύνθετη ονομασία που θα μπορούσε, εάν ήταν δηλαδή κεντρικά Βαλκάνια, δημοκρατία των κεντρικών Βαλκανίων ή δημοκρατία της Βαρδαρίας, είναι ένα αθώο σύνθετο όνομα. Αλλά αμέσως άρχισαν, υπεχώρησαν από την απόφαση των πολιτικών αρχηγών, η οποία έλεγε όχι όνομα Μακεδονία, ούτε σύνθετο με το όνομα Μακεδονία. Ήταν σαφής η απόφαση των αρχηγών. Παραδιάστηκε σιγά σιγά η απόφαση αυτή, άρχισαν οι διολυστήσεις και οι υποχωρήσεις και βεβαίως αυτό ελήφθη ως μήνυμα και από την άλλη πλευρά. Ενθαρρύνθηκαν οι Σκοπιανοί ότι επειδή ακριβώς οι Δυτικοί θέλουν να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ τα Σκόπια και να δημιουργηθεί μια νέα τάξη στα Βαλκάνια, μια νέα γεωπολιτική τάξη στα Βαλκάνια, θα πιέσουν την Ελλάδα. Μπήκε στη μέση και ο Σόρος και όλο αυτό το κακό συναπάντημα και τελικά η ελληνική πλευρά υπεχώρησε. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι καμιά προηγούμενη κυβέρνηση δεν έφτασε στο σημείο να δώσει με τον τρόπο που του έδωσε αργότερα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το όνομα Μακεδονία. Δηλαδή αυτό ήταν το αποκορύφωμα. Δηλαδή είναι εντελώς απαράδεκτο και είναι εντελώς έξω. Δηλαδή αυτός ο οποίος επέσπευδε δεν ήταν η Ελλάδα για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Ήτανε τα Σκόπια και κανονικά είχε ένα όπλο διπλωματικό στα χέρια της, πολύ ισχυρό η ελληνική πλευρά. Αντί όμως να το χρησιμοποιήσουμε ως δικό μας όπλο, το χρησιμοποίησαν άλλοι ως όπλο εναντίον μας. Και αυτό είναι τραγικό γιατί δείχνει την υποτέλεια των πολιτικών ηγεσιών της Ελλάδος και τον ενδοτισμό τους μέχρι σημείου που κανείς αναρωτιέται, δηλαδή είχα συνείδηση του τι κάνουν ή όχι.